Γεια σας, τι κάνετε? Άντε κουραστήκατε από μένα. Μπας και κουραστήκατε, ξέρω κι εγώ. Ένα μικρό διαφημιστικό βιντεάκι. Όποιος έχει μπει στο μαγαζί μου, στο μάλλον το μέλλον το μαγαζί, γιατί είναι μια ιστορία, ακόμα περιμένω την έγκριση. Ίντερνετ μαγαζί όμως υπάρχει για να μπορείτε να βλέπετε τι θα πουλάω, τι θα έχω εγώ. Θα έχω τα πράγματα που μου αρέσουν. Και ελληνικά και ρώσικα, αλλά θέλω να πω σήμερα για αυτό το σπρέι που βλέπετε αυτό το πράγμα, αυτό το εικονίδιο παράξενο, αυτό τον άνθρωπο από φρούτα και λαχανικά. Τι είναι αυτό το σπρέι? Μικρόλικο σπρέι. Προσπαθήσω να το πω, ενώ όποιος θα το πάρει θα έχει όλα στα ελληνικά γραμμένα. Ένα φυλάδιο που διαβάζεται εύκολα. Μπορείτε και στο site να διαβάζετε τι είναι αυτό το πράγμα. Λίγο να πω, λίγο, όχι πολύ. Παναγιά μου, Παναγιά μου, σώσε με πολλά. Είναι πρόληψη μολύνσεων. Φυτικό σπρέι. Φυτικό αντισηπτικό βιογενές σπρέι σώματος. Όποιος ξέρει ρώσικα, Biogenic Native Spray. Μπορεί να βοηθήσει και αυτό σε κάποιον. Όποιος ξέρει αγγλικά καλά. Σε τι θα βοηθήσει? Για να έχουμε πρόληψη. Πρόληψη από κάποια πράγματα. Διαβάζω τώρα. Αναερόβια και αερόβια χλωρίδα. Γρήπη Α και Β. Οξείες. Αναπνευστικές ιώσεις. Ιώση αναπνευστικού. Με πιο καλά. Πιο απλά. Λοιμώξεις από το ιό του έρπιτα. Μυκητίεση. Γκραμ φυτικά και γκραμ αρνητικά βακτήρια. Δεν το αγαπάνε αυτό το σπρέι. Και το πιο το βάρος αυτό που έχει και η κορώνα εκείνο. Και εκείνο δεν το θέλει αυτό καθόλου. Τι έχει μέσα? Έχει βότανο. Ποια βότανα έχει? Θα σας πω ή να μην σας πω. Να σας πω ή να διαβάζετε μόνοι σας. Μπετούλα άλμπα είναι σημίδα. Αχιλλέα γνωστό βότανο. Μουμιγιό, το Ιουρβέδα, όποιος δεν έχει δει το βιντεάκι θα το δει. Σχετικά βιντεάκι θα ανεβάσω κάτω εκεί, θα τα δείτε. Πρόπολη που ξέρουμε όλοι. Τιατρή, τιόδοντρο. Και έχει ένα βότανο που στα ελληνικά δεν μπορούσα να το βρω. Θα το πω όμως στα ρώσικα και στα λατινικά. Καπίεσνη καλπίσκι. Χιντισάρουμ αλπιουμ ροτ εξτράκτ. Τα βότανα θα τα γράψω όλα να τα δείτε πώς χρησιμοποιούμε αυτό το σπρέι. Εκεί που χρειάζεται, στο πούμε σε ανοιχτά κεράκια. Έχει μια μυρωδιά. Δεν μυρίζει τριαντάφυλλο. Μυρίζει κάτι φαρμακευτικό. Είναι μια έντονη μυρωδιά. Μετά από ένα λεπτό έρχεται η μυρωδιά του τειόδεντρου. Όποιος ξέρει πώς μυρίζει το εθέριο όλο τειόδεντρο, έρχεται αυτή η μυρωδιά. Γι' αυτό το λόγο κιόλας βοηθάει σε περίπτωση μυκητίαση. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιος έχει μύκητες? Όποιος κάνετε κάποια θεραπεία, πλένετε τα πόδια, στεγνώνετε τα πόδια, σαν σπρέι στα δάχτυλα, στις πατούσες. Ή κάπου θα πάτε εκεί που πρέπει να πιάσετε κάτι με τα χέρια. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Καθαρά έχω τα χέρια, πρέπει να πάω να βγω έξω, να πατήσω το ασανσέρ, να μην κουλήσω κάτι έξω. Τι κάνω? Έφυγε.
Όταν θα γυρίσω, θα πλένω τα χέρια με απλό σαπούνι και αν φοβάμαι, ξανακάνω το σπρέι. Αυτά δεν είναι τίποτα. 30 email μικρούλικο πραγματάκι, όλες τις πληροφορίες παραπάνω ότι θέλετε στο site, οπότε να ξέρετε περίπου τι είναι αυτό το σπρέι και γιατί είναι αυτό το ανθρωπάκι με φρούτα και λαχανικά, γιατί η εταιρεία αυτή που το κάνει προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά φυτικά πράγματα, έχει και άλλα και είναι σαν να βλέπουμε ότι σκέφτονται τον άνθρωπο όταν φτιάχνουν κάποια πράγματα. Ευτυχώς κάποιες εταιρείες όταν φτιάχνουν τα προϊόντα σκέφτονται ακόμα τους ανθρώπους. Αυτά, μικρό ήταν το βιντεάκι, κάτι άλλο την άλλη φορά. Τα λέμε και φυλάκια από τη Θεσσαλονίκη.